Βρισκόμαστε στο Πολεμικό Μουσείο, εδώ που διεξάγεται το συνέδριο για την πολιτική διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και δίπλα μου έχουμε τον κύριο Έθωνα Ναρλή, ο οποίος είναι προϊστάμενος του τομέα διαστημικών εφαρμογών της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας. Κύριε Ναρλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσάς και καλό ήθελα... Πάσχα σας εύχομαι. Επίσης, ό,τι καλύτερο. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία αυξανόμενη τον τελευταίο καιρό διασύνδεση μεταξύ των θεμάτων που αφορούν το διάστημα, την ασφάλεια και τα αμυντικά θέματα. Βεβαίως. Το διάστημα είναι, όπως γνωρίζετε, μέχρι τώρα η άμυνα της χώρας εξαρτόταν από τις τρεις παραμέτρους. Αέρας, ξηρά και θάλασσα. Έχουμε τώρα μια τέταρτη παράμετρο που είναι το διάστημα. Δηλαδή είναι πολύ κρίσιμες οι πληροφορίες που παράγονται από τροχιά, orbit generated data που λέμε, για την διαχείριση κρίσεων, είτε αυτό αφορά την ασφάλεια, είτε αυτό αφορά καθαρά αμυντικά θέματα. Όσον αφορά τη χώρα μας, πόσο πίσω είμαστε ή πόσο καλά πηγαίνουμε στον τομέα αυτό? Στον τομέα του διαστήματος γενικά είμαστε πίσω. Ωστόσο, και αυτό θα το πω στην ομιλία που θα κάνω σε λίγο, η σύγχρονη τεχνολογία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, μας δίνει πολλές δυνατότητες να μπούμε πολύ δυναμικά στο πεδίο του διαστήματος, ιδιαίτερα στον τομέα των μικρών δορυφόρων. Υπάρχει ένα concept που είναι responsive space και launch on demand. Δηλαδή, έχεις κρίση, εκτοξεύεις δορυφόρο επί τούτου. Εμείς δηλαδή, επί του πρακτέου, τι μπορούμε να κάνουμε? Θα σας πω. Θα το πω και στην ομιλία μου. Τις πυρκαγιές του 2007 τις θυμόμαστε όλοι μας. Ασφαλώς. Θυμάστε και εκείνη την περιβόητη φωτογραφία από το διάστημα που είχε βγει, που έδειχνε την Πελοπόννησο και την Εύβη να καίεται με όλους τους καπνούς. Αν είχαμε εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα να εκτοξεύσουμε επί τόπου έναν μικρό δορυφόρο, θα είχαμε άμεσα εικόνα τακτικής κατάστασης, όπως τη λένε οι αεροπόροι, στα μέτωπα της φωτιάς, θα είχαμε μια εξαίρετη διαχείριση του πεδίου σε εισαγωγικά μάχης με τη φωτιά. Θα είχαμε δηλαδή μια συνολική εικόνα, ναι, σε απτό χρόνο. Βεβαίως, διότι οι δορυφόροι αναγνώρισης συνήθως βλέπουν την ίδια περιοχή κάθε 2 ή 3 μέρες. Εμείς με τους μικρούς δορυφόρους μπορούμε αυτή την περιοχή να την επισκεφτούμε κάθε 4 ώρες. Τι κόστος όμως έχει κάτι τέτοιο, γιατί καλό να το λέτε. Κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι απαγορευτικό το κόστος. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μία μελέτη και εκτίμησε τη ζημιά που υπέστη η χώρα από τις πυρκαγιές του 2007. Είναι γύρω στα 3 με 5 δις ευρώ. Μόνο από την καταστροφή της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Να εκτοξεύσουμε, να δαπανίσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ για να γλιτώσουμε ένα δις ζημιά, μου φαίνεται ότι είναι κέρδος. Γι' αυτό το κομμάτι υπάρχει κάποια εισήγηση προς αρμόδιους φορείς? Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος και το ξέρω αυτό πολύ καλά, ότι έχει συζητηθεί και στο Υπουργείο Άμυνας σημαντικά αυτό το θέμα της απόκτησης ικανότητας μικρών δορυφόρων. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο όμως. Να έχουμε σύντομα αποτελέσματα, να περιμένουμε κάτι απτό σύντομα? Θέλω να ελπίζω πως ναι, αλλά ξέρετε, αυτό δεν εξαρτάται πια από την ΕΑΒ. Εξαρτάται, πρέπει η πολιτική ηγεσία να πάρει αποφάσεις. Μάλιστα, οψόμεθα λοιπόν, περιμένουμε και θα δούμε. Στα πλαίσια της ανάπτυξης.